Λόγο έχει ο κύριος Ανδρέας Κυπριανού του Δυσσή Λεμεσού. Έχετε τον λόγο, κύριε Κυπριανού. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα έτσι με πολύ συγκίνηση το γλαφυρό ύφος της κυρίας Ελένης Μαύρου στην κατάληξη της ομιλίας της και είδα και τα κροκοδίλια δάκρυα σε σχέση με την αδυναμία της να πάει στην Κερίνια. Επειδή ήταν ύβρις του χειρίστου είδους αυτόν το οποίο είπε για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκον Αναστασιάδη, ότι δηλαδή της αποστέρησε τη δυνατότητα της να πάει στην Κερίνια, να την υπενθυμίσω ότι ο Νίκος Αναστασιάδης το 2004 είπε ναι σε ένα σχέδιο, ενώ το κόμμα της είπε όχι για να τσιμεντώσει το ναι. Στην ουσία είδεν τα ποσοστά του όχι και έβαλεν το κόμμα πάνω από τον τόπο με βάση τη δική τους ιδεολογία πάντοτε. Κύριε Πρόεδρε, δεν λογαριάζα να μιλήσω από γραπτό κείμενο. Αν μου επιτρέψετε όμως 3 λεπτά, τιμήσενε και προς την Επιτροπή Εμπορίου να διαβάσω κάτι. Και πριν καταθέσω τους δικούς μου προβληματισμούς σε αυτήν την θεσμικά κορυφαία συζήτηση, θα ήθελα και δημόσια να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον τέος Υπουργό Οικονομικών, τον Χάριντο Γεωργιάδη, γιατί μέσα από δύσκολες πολιτικές αποφάσεις κατάφερε να διασώσει την κυπριακή οικονομία από την καταστροφή και να δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική για το μέλλον αυτού του τόπου. Η αποφασιστικότητα που τον διέκρινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του είναι κάτι που δύσκολα συναντά κάποιος στο πολιτικό δυναμικό της χώρας. Προσφωνώντας αυτόν το σώμα από αυτόν το βήμα, για πρώτη φορά ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού, θέλω να σημειώσω την τεράστια δουλειά που γίνεται, ούτως ώστε η εγκαταλελειμμένη στο παρελθόν πραγματική οικονομία να βρει τη στήριξη που χρειάζεται και το αναθεματισμένο για κάποιους επιχειρήν να μπορέσει να συνεχίσει να κρατά στους ώμους του την κυπριακή οικονομία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, βελτιώνοντας το ακαθάριστο εθνικό προϊόν του τόπου, αλλά και συνεισφέροντας σημαντικά στα έσοδα του κράτους για να μπορέσει αυτή η πολιτεία να επιτελέσει με επάρκεια την κοινωνική της αποστολή. Ο τουρισμός, η βιομηχανία και το εμπόριο φαίνεται να ξαναβρίσκουν το βηματισμό τους, παρόλα τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας που δυστυχώς συνεχίζουν να υπάρχουν. Ο τομέας της ενέργειας και η ανακάλυψη σημαντικών ενεργειακών υποθεμάτων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου δημιουργούν προοπτικές μοναδικές ιστορικά για την πραγματική εκτόξευση των δυνατοτήτων της κυπριακής οικονομίας. Αν η Κύπρος καταφέρει, και είμαστε αισιόδοξοι, να γίνει Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Κέντρο και με το δικό της τερματικό αποϊγροποίησης φυσικού αερίου, εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί την αύξηση με γεωμετρική πρόοδο των οικονομικών μεγεθών, αλλά και την τεράστια αναβάθμιση της ευημερίας και της ποιότητας ζωής όλων των νομίμων κατοίκων αυτού του νησιού. Δεν υπάρχει ο χρόνος σε αυτήν τη σύντομη παρέμβαση, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναπτύξω το τεράστιο έργο της Επιτροπής, τη σωρία νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου, αλλά και αυταπάγγελτων θεμάτων που εξέτασε τον χρόνο που πέρασε, όμως θέλω να μου επιτρέψετε να σημειώσω τη θετική συμβολή όλων των μελών της Επιτροπής, τη συνεργασία που υπάρχει και να ευχαριστήσω ολόψυχα, εκτός από τους συναδέλφους, τη γραμματεία της Επιτροπής, αλλά και την ουσιαστική συμβολή του νεοσυσταθέντος νομικού τμήματος, του οποίου η βοήθεια υπήρξε εγκαταλειτική. Η παρακολούθηση του ενεργειακού προγράμματος της Κύπρου, η έλευση του φυσικού αερίου, η προσπάθεια ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, η προστασία και αναβάθμιση των βιομηχανικών περιοχών, ο εξυγχρονισμός του γραφείου του εφόρου εταιριών, η προστασία του καταναλωτή μέσα από καταχρηστικές ρήτρες σε εμπορικές συμβάσεις, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η βιωσιμότητα του ταμείου των ΑΠΕ και ΕΞΕ, η διατήρηση όλων των κινήτρων για εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ανανεώσιμων πηγών, η παρακολούθηση του στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό και ετοιμασία του μπράντινγκ, η στήριξη των βιοτεχνιών στην Ήπεθρο μέσα από την πιστοποίηση των παραδοσιακών προϊόντων, ο εξυγχρονισμός του πλαισίου της και της νομοθεσίας για τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλήμματα, η ρύθμιση των ενοικιάσεων αυτοεξυπηρετούμενων καταλήμματων είναι μόνο λίγα από τα πολλά θέματα που χειρίστηκε η Επιτροπή μας. Θα μπορούσα, φίλε Πρόεδρε, να συνεχίσω από το γραπτό κείμενο που ετοίμασα, αλλά θέλω να χρησιμοποιήσω το υπόλοιπο του χρόνου μου για να σχολιάσω τα όσα πραγματικά απίστευτα και προπαγανδιστικά ακούστηκαν από το στόμα του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ κατά τη χθεσινή του ομιλία, αλλά και από άλλους ομιλητές, κυρίως από το χώρο της αριστεράς. Δυστυχώς το ΑΚΕΛ συνεχίζει την πολιτική διολίσθηση, τον μηδενισμό και την ισοπαίδωση.
μια ιστορική πολιτική δύναμη του τόπου, ξέμεινε από πολιτικές προτάσεις και ανέσυρε την προπαγάνδα των λαϊκισμών και τη σκανδαλοθυρία. Αυτό ήταν το περιεχόμενο της χθεσινής ομιλίας του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΡ. Και θα ξεκινήσω, κύριε Πρόεδρε, από τον Κυπριακό. Αφού δεν πείσαμε κανένα σε αυτά που λέγαμε για δύο και πλέον έτη, ότι δηλαδή ο Νίκος Αναστασιάδης ευθύνεται για την κατάρρευση των συνομιλιών στον Γκραν Μοντανά, ότι χάσαμε μια σπουδαία ευκαιρία, αφού δεν πείσαμε κανέναν ότι δεν είναι ο Νίκος Αναστασιάδης, αλλά η Τουρκία που δεν θέλει επανέναρξη του διαλόγου, αφού δεν έπεισαν κανέναν ότι ο κύριος Ταγίπ Ερντογάν θα άλλαζε μετά τη συνταγματική αλλαγή στην Τουρκία, αφού δεν έπεισαν κανέναν ότι ο κύριος Ταγίπ Ερντογάν θα άλλαζε μετά τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, τώρα έχουμε το επιχείρημα των νέων που ακούμε τις τελευταίες μέρες, ότι δηλαδή η Τουρκία εφαρμόζει αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζει, δηλαδή του νεοοθωμανισμού, τις πολιτικές των κανονιοφόρων, γιατί λέει έχει αποενοχοποιηθεί και γι' αυτόν ευθύνεται ο Νίκος Αναστασιάδης. Πόσο απλοϊκές και επιφανειακές είναι πλέον οι προσεγγίσεις αυτού του κόμματος για να πείσει και μόνο αυτούς προσπαθεί να πείσει τους δικούς της ψηφοφόρους. Υποβαθμίζει συνεχώς την αξία των τριμερών συνεργασιών με βάση ιδεολογικοπολιτικές αγκυλώσεις. Δεν αντιλαμβάνεται ή δεν θέλει να αντιληφθεί ότι ναι, υπάρχει σύγκληση συμφερόντος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Ελλάδος, της Κύπρου, του Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, του Λιβάνου κλπ. Αυτόν αφήνει μακριά ιδεολογικοπολιτικά το ΑΚΕΛ. Άρα και πάλι, πάνω από το συμφέρον της πατρίδος και τα συμφέροντα που συγκλίνουν, επιλέγουμε το κόμμα αντί τον τόπο. Δεν φτάνει αυτόν, κύριε Πρόεδρε, και θέλω να το σημειώσω. Είμαστε μάρτυρες ψηφισμάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εξωτερική πολιτική δια των ψηφισμάτων. Και πάλι για να συσπυρώσουμε οι μετέρους με ήττα. Για όνομα του Θεού. Ασκείται από αυτήν την πατρίδα, από αυτήν την πολιτεία, αν εξωτερική πολιτική με τα ιδεολογικά ψηφίσματα του ΑΚΕΛ, τα οποία χτυπούν ως συνήθως το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μπορούσαμε και εμείς, εργόντας με τον ίδιο τρόπο, να φέρνουμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματα για τον Κιμ Γιονγκούν και το καθεστώς της Βορείου Κορέας, για τη συμφωνία Ρωσίας-Τουρκίας για τους S-400. Και λοιπά και λοιπά. Όμως εμείς δεν παίζουμε με το μέλλον αυτού του τόπου. Δημόσια υπηρεσία. Άκουσα τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ να λέει αυξήθηκε ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων. Και είπε κάποιους αριθμούς. Και στην επόμενη παράγραφο είπε λιτότητα και αστελέχοντες υπηρεσίες. Ή το έναν ισχύει ή το άλλο. Ή το έναν ισχύει, κύριε Κυπριανού, ή το άλλο. Αυτό το οποίο όμως ισχύει, ξέρω πάρα πολύ καλά να διαβάζω και να σας ακούω, απλά ξέρετε, δεν με μπορείτε να με πείσετε εμένα, γιατί δεν μεγάλωσα στις σχολές προπαγάνδας του ΑΚΕΛ, ούτε ήμουν Εδωνόπουλο. Λοιπόν, απλά ελληνικά έχετε πει ακριβώς, αυξήθηκε ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, για να πείσετε ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει κομματικές προσλήψεις. Και πιο κάτω μιλήσατε για λιτότητα και αστελέχοντες υπηρεσίες. Και στηρίζεται την κάθε συνδικαλιστική εκδήλωση, υποστηρίζοντας όντως ότι όλες οι υπηρεσίες είναι αστελέχοντες. Πρόσφατο παράδειγμα, το θέμα στις κοινωνικές ασφαλίσεις, με το θάνατο του 15χρονου. Κύριε Κυπριανού, πολύ σύντομα συνεχίσουμε με τις ίδιες λογικές σε αυτόν τον τόπο. Αυτοί που παράγουν χρήμα θα είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που το καταναλώνουν. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι τυχαία που είπε σήμερα να προσέξουμε την εκτόξευση των δημοσίων οικονομικών. Όμως συνεχίζεται στις ίδιες πρακτικές, εγκλωβίζοντας δυστυχώς και τα υπόλοιπα κόμματα. Συνδικαλιστικές προσεγγίσεις και ασυδοσία, που ξανακούστηκε στην Κύπρο του 2019 σε μια ευρωπαϊκή χώρα, να αποφασίζει τις πολιτικές για την παιδεία οι συνδικαλιστές της παιδείας. Να αποφασίζουν τις πολιτικές για την υγεία οι συνδικαλιστές της υγείας. Να αποφασίζουν τις πολιτικές για το γραφείο ευημερίας υπαλλήλοι.
Έχουν κάθε δικαίωμα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα εργασιακά τους θέματα. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα, γιατί δεν εκλέγονται από αυτό για τον, από τον λαό, να εφαρμόζουν ή να θέλουν να εφαρμόσουν πολιτικές μέσω του εκβιασμού. Και αυτό είναι που επιτρέπεται, για να μην πω ότι το υποκινείται. Διαφθοράς, σκανδαλοθυρία, ποιότητα υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα. Για όνομα του Θεού. Εσείς που καταδικάσατε, καταψηφίσατε τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, μας λέτε ότι μας μιλάτε εμάς για τις συμπεριφορές του δημόσιου τομέα και κατακρίνετε γι' αυτόν την κυβέρνηση και ζητάτε παραιτήσεις. Ας ψηφίζατε αξιοκρατικά προαγωγές, σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, για να δείτε ότι ο κάθε υπάλληλος του δημοσίου, ο κάθε αστυνομικός, ο κάθε υπάλληλος του γραφείου ευημερίας θα είχε έγνοια δύο και τρεις φορές και τέσσερις πριν παραμελήσει τη δουλειά του. Όμως τώρα, καμία απολύτως συνέπεια. 97%, 98% νομίζω, είναι άριστοι των αρίστων. Άρα γιατί να έχουν έγνοια για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στον πολίτη. Στεγαστικό. Άλλο ένα πολύ μεγάλο παραμύθι, το οποίο έχω κουραστεί να το ακούω. Ευθύνεται η κυβέρνηση και ο Δημοκρατικός Συναγερμός γιατί έχουν πάει ψηλά τα ενίκια. Μα δεν είναι αυτή η πολιτεία που αποφάσισε να κάνει την Κύπρο περιφερειακό κέντρο παιδείας. Ξέρετε πόσοι ξένοι φοιτητές σπουδάζουν στα ιδιωτικά και όχι μόνο πανεπιστήμια στην Κύπρο. Πολλές χιλιάδες. Θα πρέπει να τους στεγάσουμε. Θέλουμε να κάνουμε την Κύπρο περιφερειακό κέντρο υγείας. Ξέρετε πόσοι εργάζονται στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και μιλώ όχι για Κύπριους πολίτες. Πρέπει να τους στεγάσουμε. Θέλουμε δυνατή τουριστική βιομηχανία. Ξέρετε πόσες δεκάδες χιλιάδες εργάζονται στον τουριστικό τομέα. Πρέπει να τους στεγάσουμε. Έχετε ευνοήσει και μέσα στα πλαίσια μιας δικής σας πολιτικής και χιλιάδες αιτητές πολιτικού ασύλου. Και το διαχωρίζω. Άλλων αιτητής πολιτικού ασύλου και άλλων οικονομικών μετανάστες. Και αυτούς πρέπει να τους στεγάσουμε. Αυτή είναι η ζήτηση. Ας δούμε τώρα την προσφορά. Μετά το 2010, τίποτα δεν χτίζεται στην Κύπρο. Απολύτως τίποτε. Γιατί έχει καταρρεύσει η οικοδομική βιομηχανία από το 2009, μετά την κατάρρευση το 2008 της Lehman Brothers, και μετά οι τράπεζες κατέρρευσαν και σήμερα ακόμα δυσκολεύονται να δανείσουν. Πώς θα χτιστούν διαμερίσματα να στεγάσουμε όλους αυτούς που τους θέλουμε? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε να κάνουμε πολυοδομική πολιτική, να πούμε αύξηση των ορόφων για να μειώσουμε το κόστος ένα διαμέρισμα. Όπς, ψηλά κτίρια, επενδύσεις, για όνομα του Θεού, καταστροφή του περιβάλλοντος, μας είπε η κυρία μου. Αποφασίστε. Αποφασίστε. Δεν μπορούμε να έχουμε και το ψωμί σωστό και το σκύλο χορτάτο. Αν πάμε οριζόντια στην Κύπρο, θα χτίσουμε την Κύπρο από τα παράλια μέχρι το Τρόδος. Ο μόνος τρόπος να αντέξουμε όλον αυτόν τον πληθυσμό και τις ανάγκες του τόπου είναι να πάμε σε ύψος, να πάμε σε κάθε την ανάπτυξη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άλλον παραμύθι. Μεγάλον παραμύθι. Τα ψηλά κτίρια τα καρπούνται ή τα όποια κτίρια, είτε σε όποιες επενδύσεις, τα καρπούνται επιχειρηματίες. Καλά, αν περιμένουμε όταν γίνει μια ανάπτυξη όλοι να κερδίσουν το ίδιο. Ο επιχειρηματίας βάζει υποθήκη τα σπίτια του, τη ζωή του, το μέλλον του, υποθηκεύει περιουσίες, βάζει προσωπικές εγγύσεις και ελπίζει αν όλα πάνε καλά, αν δεν έρθει καμιά κυβέρνηση του ΑΚΕΛ, να κάνει κέρδος. Καλά, όταν χτίζονται αυτά, δεν δουλεύει ο πογιατζής, ο καλουψής, ο χτίστης, ο υδραυλικός, αυτός που πουλά κεραμικά. Δεν είναι όλη η οικονομία που επωφελείται? Πώς νομίζετε μειώθηκε η ανεργία από το 17% στο 6%? Με ευλογίες ή με λόγια ή με αποφάσεις της Βουλής? Είναι μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και πολυοδομικά κίνητρα που εδόθησαν, που κάποιοι αποφάσισαν να επενδύσουν για να εμπίπτουν μέσα σε αυτά τα χρονικά πλαίσια και γιατί κάποιοι επένδυσαν. Έβαλα χέρι στην τσέπη τους για να κρατήσουν την κυπριακή οικονομία. Άρα χρειάζεται όλοι μαζί να δούμε το θέμα, γιατί όντως υπάρχει πρόβλημα με τα ψηλά ενίκια, αν όλοι συμφωνήσουμε σε πολυοδομικές μεταρρυθμίσεις. Το κουδούνι, μήπως τα λεπτά έχω. Λοιπόν, για την οικονομία των ολίγων και τα διαβατήρια, θα πω απλώς το εξής. Χρησιμοποιείτε την εξαίρεση και την κάνετε κανόνα. Αυτόν καταστρέφει τον τόπο. Βεβαίως και κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα. Και την εποχή του χρηματιστηρίου και την εποχή
επιδικό σας διακυβερνήσεων, όταν έρχονταν τα εκατομμύρια και κατατίθενται στις κυπριακές τράπεζες που βγήκαν στο πενταπλάσιο του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας και διατέθηκαν με τους γνωστούς τρόπους. Βεβαίως και κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν το θέμα των διαβατηρίων οριζόντια από όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλά δεν πάει αυτών των μέτρων να έχει βοηθήσει την κυπριακή οικονομία τα μέγιστα. Γι' αυτό να μην σκοτώσουμε για τη χάρη του δέντρου το δάσος. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος μου, κύριε Πρόεδρε. Θα πω δύο κουβέντες μόνο. Success story που έχετε πει, κύριε Κυπριανού. Δεν ξέρω αν είναι υποκειμενικό. Είναι υποκειμενικό ίσως το success story. Μπορεί κάποιος να κρίνει η μείωση της ανεργίας από το 17 στο 6. Μετά τις 27 υποβαθμίσεις να είμαστε σε επενδυτική βαθμίδα και οι δείχτες της οικονομίας να είναι εκεί που είναι. Μπορεί να πει κάποιος είναι υποκειμενικά success story, γιατί ακόμα όντως έχουμε πολλά προβλήματα που πρέπει να υπερβούμε. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι η δική σας πενταετία ήταν disaster story. Και ήταν disaster story αντικειμενικά, γιατί καταστρέψατε τον τόπο. Το ΑΚΕΛ, και σας άκουσα να το πείτε και αυτόν, το είπατε και αυτόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, το ΑΚΕΛ δεν το κρατά κανένας από το χέρι. Μακάρι να είναι έτσι, γιατί εμείς δεν υιοθετούμε τον πολιτικό εκβιασμό. Όμως το χέρι του ΑΚΕΛ κρατά από τον λαιμό την προσπάθεια εξυγχρονισμού αυτής της πολιτείας, στραγγαλίζοντας ή αλλάζοντας τα φώτα στην όποια προσπάθεια μεταρρύθμισης. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά σε όλους.